Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Αναπέας Ατράπου, είναι Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου του 2023. Φάγαμε και το μισό Σεπτέμβριο, πάμε να τελειώσουμε και την ένατη πίστα, αν και τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Η σημερινή εκπομπή θυμίζει λίγο τις παλιές εκπομπές από τις Φίλες του Ανεξήγητο, από τη Φυγόκεντρο, από την Πέμπτη Διάσταση. Εκπομπές στις οποίες έχω συμμετάσχει και έχω δημιουργήσει και θα ασχοληθεί για αυτό το θέμα με τα UFO που προέκυψε, ανέκυψε, όπως θέλετε, όποια λέξη θέλετε, ήρθε στην επιφάνεια, παίρνετε. Είμαστε ακριβώς στα μισά της ένατης πίστας του 2023 και τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Σήμερα θα ακουστούν πράγματα τα οποία ίσως κάποιοι πούνε ότι είναι και μυθοδεία, να το πιάσουμε λίγο έτσι, αλλά θα μπλέξουμε πάρα πολλά. Θα μπλέξουμε και τη μυθοδεία, θα μπλέξουμε και ένα ναό που γιορτάζει αύριο, ένα πολύ, μα πάρα πολύ μεταφυσικό χριστιανικό ναό που είναι περίπου στα 500 μέτρα από τις στήλες του Ολυμπίου Διός και μιλάει για το εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας που είναι επί της Διονυσίου Αεροπαγήτου κοντά στο μουσείο της Ακρόπολης. Θα πιάσουμε λίγο Λυκαβητό, ο ναός των ταξιαρχών, για να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με τα υπόγεια και πόσο συνδέονται πάρα πολύ με τα εσωγήινα, εξωγήινα και αυτά που τρέμοντας, και θα σας εξηγήσω γιατί, η υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η NASA, φέρνει στην επιφάνεια. Και όλα αυτά ξεκινάνε εκεί το Μάρτι του 1983, όταν ενώ δεν υπάρχει καμία ένδειξη, ενώ το οπλοστάσιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής όσο αφορά το πυρηνικό κομμάτι είναι απίστευτα αυξανόμενο, πάντως υπολοιπόμενο της Σοβιετικής Ένωσης τότε, το 1983, σε μία ανακοίνωση στα ξαφνικά, σύμφωνα και με το φίλο της Καθημερινής του, το Μάρτιο του 1983, ενώ όλοι περιμένανε να βγει να μιλήσει στους δημοσιογράφους ο εντός εισαγωγικών κυβερνητικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ, είναι ο εκπρόσωπος του State Department, ξαφνικά κυρίες και κύριοι βγαίνει ο Ρίγκαν, ευχαριστεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ξαφνικά πίσω από το πλάνο βγαίνουν 5-6 διαφορετικοί στρατηγοί, πεντάστεροι αυτοί. Στις ΗΠΑ ο στρατηγός φτάνει μέχρι και πεντάστερος. Και ξαφνικά ανακοινώνει κάτι που λέγεται, πώς να το πω, ο πόλεμος των άστρων. Ο πόλεμος των άστρων έχει να κάνει με το σύστημα τότε των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αν δεν κάνω λάθος, τα αρχικά ήταν SDO, ο οποίος ο Ρίγκαν ανακοινώνει ότι θα φτιάξει αυτό το σύστημα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να αποκρούσει τις επιθέσεις πυράβλων εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και οποιοδήποτε απειλών έρχονται από το διάστημα. Το εξώφυλλο της εκπομπής έχει την τωρινή ιστορία, γιατί από SDO έχει αλλάξει επικλίδων και έχει κάνει, νομίζω είναι BIO, και μετά επί Bush αλλάζει και γίνεται MDA, Missile Defense Agency, δηλαδή της υπηρεσίας άμυνας κατά των πυράβλων. Και μάλιστα υπάρχει και ένα πολύ ωραίο, πώς το λένε, σύμβολο, το οποίο το σύμβολο αυτό έχει να κάνει με το Aegis, το οποίο είναι ουσιαστικά η σύμπραξη των ΗΠΑ με την Ιαπωνία και συμπεριλαμβάνει και το Guam, το οποίο το Guam είναι
το νησάκι το οποίο θα υποστηρίξει την Ταϊβάν, έτσι και επιτεθεί η Κίνα στην Ταϊβάν, το οποίο είναι πάλι MDA πάνω, Missile Defense Agency, από κάτω είναι Aegis Ballistic Missile Defense, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να το δείτε, εκεί φαίνονται πιο ωραία τα άστρα πάνω, δηλαδή οι πύραυλοι χτυπάνε τα άστρα. Οι πύραυλοι που φεύγουν από καράβια χτυπάνε τα άστρα. Χάρη σε αυτό το σύστημα, όλο αυτό που βλέπουμε, έχουν ανακαλυφθεί και έχουν δημιουργηθεί διάφοροι πύραυλοι των ΗΠΑ, οι οποίοι χρησιμοποιούνται τώρα αυτή τη στιγμή και στην Ουκρανία. Οπότε είναι η σύγχρονη ιστορία από το 1983 και μετά. Είναι αυτό που μας έγινε γνωστό ως πόλεμος των άστρων. Είναι αυτό που κάποια στιγμή υπόθηκε ότι θα κόστιζε στην πλήρη εξέλιξή του 5 τρισεκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δουλεύει εδώ και 30 χρόνια και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής περίπου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια κατέτω στα έξοδα του MDA. Τι ανάγκασε τον Ρίγκαν να κάνει αυτό το πρόγραμμα, που στην πραγματικότητα δεν έστρεψε ποτέ, μα ποτέ, τα πειρά του προς τη Σοβιετική Ένωση. Υποστηρίζει τον ευρύτερο χώρο των ΗΠΑ της Αμερικής, του Καναδά, 1987 η ένταξη, και με το AGS, αυτό που σας λέω, νομίζω το 1994 μπαίνει και η Ιαπωνία μέσα. Το γεγονός ότι κάποιοι αστροφυσικοί της NASA και Έλληνες, όπως ο κύριος Κρυμιτζής, πως λέγεται αυτό, ανακοίνωσαν κάποια στιγμή στον εμβρόβλητο Ρίγκαν, έναν κλασικό cowboy, ηθοποιός σε B-movies ήτανε, ότι κοίταξε να δεις, έχουμε εντοπίσει στο απότερο σύμπαν, και με μάλιστα προτού James Webb το 1 και το 2, δηλαδή τα προηγούμενα τηλεσκόπια, ότι πιθανόν κάποια άστρα δύναται και μπορεί να επιτεθούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δηλαδή κοινώς μια επίθεση από εξωγήινες πηγές. Ας πάμε τα πράγματα πολύ 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 πιο πίσω. Βλέπετε τώρα στους κινηματογράφους την ταινία Oppenheimer. Και σας συστήνω, είναι νομίζω από τις εκδόσεις Τραυλός, σας συστήνω να πάρετε το βιβλίο, να διαβάσετε το πραγματικό. Είναι κουραστική ταινία, περιλαμβάνει πάρα πολλούς φυσικούς όρους, αλλά είναι η πραγματική ιστορία. Αυτές τις μέρες, 13 Σεπτεμβρίου κιόλας αν δεν κάνω λάθος, το 1873, γεννιέται ο Καραθεοδωρής. Ο Καραθεοδωρής είναι ο Έλληνας μαθηματικός, ο τελευταίος Έλληνας μαθηματικός που έβγαλε θεώρημα. Είναι όχι ο καθηγητής του Αϊνστάιν στα μαθηματικά, για να λέμε την απόλυτη αλήθεια, είναι ο άνθρωπος που τον βοήθησε στα μαθηματικά για να καταθέσει τις θεωρίες του, τη θεωρία της σχετικότητας κτλ. Κτλ. Σημειωτέων. Για τη θεωρία της σχετικότητας ο Αϊνστάιν δεν έχει πάρει Νόμπελ. Έχει πάρει για άλλα πράγματα Νόμπελ, και αν δεν κάνω λάθος, δύο φορές. Αλλά και η εκδήλωση του ενέργεια είναι ίσον με τη μάζα επί την ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο, είναι κάτι το οποίο συνδέεται με μαθηματικά, τα οποία τα μαθηματικά αυτά του τα έδωσε, μάλλον απέστειλε στη Γερμανία που ήταν καθηγητής ο Καραθεοδωρής τότε ο Αϊνστάιν, του τα επέστρεψε πίσω λυμμένα ο Καραθεοδωρής και επεξηγηματικά, και υπάρχει μια επιστολή η οποία αφισβητείται από διάφορους, από τα αντίστοιχα χώρα, αλλά υπάρχει στο Μουσείο του Αϊνστάιν στο Ισραήλ, η οποία αναφέρει ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοήθησες να σταθώ σε ώμους γιγάντων, δηλαδή των μαθηματικών, για να μπορέσω να λύσω τις εξισώσεις. Όλα αυτά τώρα, εν πάση περιπτώσει, τι σχέση έχουν με τους εξωγήινους, με την NASA που τώρα μας είπε ότι υπάρχουν αυτά, με τον το Μεξικανό που έβγαλε τους σκελετούς από το Περού κτλ. Κτλ. Μα γιατί από κάπου πρέπει να ξεκινήσει αυτό το κουβάρι που έχουμε κάνει τόσες πολλές εκπομπές, τα λέμε, και μάλιστα τότε μας λέγανε και μπαρουφολόγους, έτσι κτλ. Το διαπίστωσα, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ας πούμε,
η ζέση κάποιων ήταν στις 2 η ώρα το βράδυ να μου πω να πάω να αυτοκανοποιηθώ. Και μάλιστα το φορό τους υπόθεση είναι ότι είναι πανομοιότυπο το μήνυμα από τον ένα και από τον άλλον, με την γνωστή έκφραξη Κασταμονίτη επιδείξου. Το στέλνει πρώτα ο Νικολάκης ο Θεσσαλονικιός και μετά το στέλνει η Βίκη Στεφανίδου 88. Εφόσον τα βγάζατε στον αέρα, θα τα βγάλω και εγώ στον αέρα. Βίκη Στεφανίδου 88, εντόπισα μια καρακαϊδόνα στο Facebook. Επίσης Νίκη Σαλόνικα δεν εντόπισα τίποτα. Ο Νίκη Σαλόνικα το έφτιαξε στις 9 Σεπτεμβρίου, σου λέει ευκαιρία είναι τώρα, ξαναεπανήλθαμε, ήρθες πάλι τρενό καρναβάλι, να αρχίσουμε να βρίζουμε. Η Βίκη Στεφανίδου, εκεί πέρα που είναι καρακαϊδόνα και τα λοιπά, το έγραψε, αυτή ήταν, δεν είπε και Βλάξ, είπε και το Κασταμονίτη επιδείξου, γιατί έβγαλε ένα βιντεάκι που το έστειλε ο φίλος μου ο Βασίλης από το Ξυλόκαστρο. Τι να κάνουμε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι τρώνε το αγγούρι και ζορίζονται, κάποιοι τρώνε το αγγούρι και δροσίζονται, εγώ δροσίζομαι με το αγγούρι. Τώρα για το ζευγαράκι που προφανώς είναι ένας λογαριασμός και δεν υπάρχει καμία Βίκη Στεφανίδου και κανένας Νίκος Σαλόνικας, ένας Βλάκας είναι που συνήθως φοράει και τις κουκούλες κτλ. Το ζορίζεται. Εδώ μια μικρή παρένθεση γιατί θα πούμε πολλά πράγματα σήμερα. Μην μπαίνετε στον κόπο να μου λέτε να μην ασχολούμαι τα λοιπά. Γιατί άμα σας πω ότι είστε μαλάκες, στο καθένα από εσάς, χωρίς να σας εξηγήσω για ποιο λόγο τα λοιπά, θα μου πείτε γιατί μου το λες αυτό το πράγμα. Να σας πω δηλαδή με την ευκαιρία είστε μαλάκες και να φύγετε. Καταλαβαίνετε ότι. Είναι, υπάρχει και το ανθρώπινο. Και εγώ άνθρωπος είμαι. Δεν ξέρω. Τελευταία φορά που πήγα και για τις εξετάσεις μου, για άνθρωπο με βγάλανε. Λοιπόν, το 1983 που λέτε, για να επανέλθουμε στα σωστά και όχι σε αυτές τις βλακίες τώρα, εντάξει, το 2 και 20 τώρα η άλλη, να μην είχε τι να κάνει, τελείωσε τη φτά και είπε να μου πει να πάω να πηδηχτώ. Ο Ρίγκαν έχει μια εισήγηση που του λέει ότι κοίταξε να δεις, κάτι έρχεται. Δεκαετία του 1940 είναι, υπάρχουν ακόμα περιοχές στον πλανήτη οι οποίες είναι unknown land, όπως είναι και η ταινία του φίλου μου του Μάνου Ντεκόκο. Λοιπόν, και μία από αυτές είναι κάτω η Ανταρκτική. Όχι ο Αρκτικός κύκλος, ο Ανταρκτικός κύκλος. Εκεί που κάποτε να είμαι ο τρικυμία στο μυαλό, insane in the mind brain, όπως λέγανε και παλιότερα η Cypress Hill. Ο Πάλμος έλεγε ότι εγώ είχα πάει λέει, στην Ανταρκτική, λέει, και πήδαγα από το ένα βουνό στο άλλο, είχα χτυπήσει το γόνατο και τα πιστεύανε αυτά τα κανάρια. Δηλαδή, εγώ πάντοτε, κάποιος άλλος λέει ότι είναι ο ληξιάρχος του χώρου της ελληνικής αναζήτησης, αλλά και αυτός είναι μπαρουφολόγος, τα λοιπά. Αλλά εγώ πάντοτε έχω έναν ηλίθιο, έχω το μαλακομαζόκτη, ας πούμε, κατά περιόδους να μου επιτίθεται. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Λοιπόν, να ξέρετε ότι η Ανταρκτική είναι αποκλεισμένη. Δηλαδή, δεν μπορείς να πάσεις. Και τα ταξίδια αυτά που κάνετε, κάποιοι που τα λοιπά, είναι απόσταση από την Ανταρκτική 200 χιλιόμετρα, περνάνε εκεί πέρα το πορθμό του Μαγελάνου και τη γη του Πυρός, βλέπουν λίγο την Ανταρκτική και κατρέχει. Εκεί που υπάρχει μια περίφημη βάση, που είναι η βάση των υποβρυχίων των Γερμανών, έγινε και αυτή η περίφημη επιχείρηση του Ναυάρχου Μπίρντ, ο οποίος Ναύαρχος Μπίρντ, φανταστείτε ότι αναφέρεται στο επαιτειακό DVD του Matrix, ότι είναι αφιερωμένο σε αυτόν, είναι ο άνθρωπος που βρήκε την κούφια γη, έσω γη και τέτοια πράγματα. Σε αυτά τα πράγματα θέλει μεγάλη προσοχή, κυρίες και κύριοι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί στον χώρο της ελληνικής αναζήτησης που είναι πραγματικά έχω πάει. Η διαφήμιση της Aegean. Έχω πάει. Και ζήτημα αν έχουν πάει μέχρι την πλατεία Βικτωρίας να φάνε κάνα σουβλάκι και τέτοια πράγματα. Και παλιότερα στο Everest πρωτού γίνει η έκρηξη. Λοιπόν, μετά το 1945 και με τις πυρηνικές βόμβες, το 1947. Υπάρχει το Κοσπίρα στη Θεώρη και είναι το περιστατικό του Ρόσγουελ. Το περιστατικό του Ρόσγουελ ήταν τόσο πολύ επίσημο που οι εφημερίδες βγήκαν με την επίσημη ανακοίνωση του περιφερειακού στρατιωτικού διοικητή του Ειρηνικού ότι ναι, κατέπεσαν δύο αγνώστης ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα άτια στα ελληνικά UFO, Unidentified Flying Object, και υπάρχουν και τα USO γιατί κάποιοι, και προσέξτε λίγο, μιλάω στους φίλους από το χώρο της ελληνικής αναζήτησης που πάνε και μιλάνε σε ραδιόφωνα τέτοια πράγματα. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι λέει μπαρούφες σε κάποια πράγματα η NASA και να μην το παίζουμε ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι στο χωρίο και πιάνουμε τον πάπα από τα μέσα και τα κουνάμε πάνω κάτω. Λοιπόν, UFO και USO είναι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται και μάλιστα για τα USO ο πρώτος που το έχει αναφέρει είναι ο Ισαάκ Ασίμοφ. Για τα UFO ο πρώτος που τα έχει αναφέρει
είναι ένας άγνωστος στο Majestic 12, όπου λέει αυτά βρέθηκαν ως Unidentified Flying Object. Η ύπαρξη των υπτάμενων δίσκων, έτσι όπως τα λένε, υπολογίζεται ότι υπάρχει στο χώρο της παγκόσμιας επιστημονικής φαντασίας και επιστημονικού συνωμοσίας λογοτεχνίας από το 1925, σε ένα βιβλίο που λεγόταν «Επίθεση στη Νέα Υόρκη», στη Νέα Υόρκη, όπου λέει ότι υπτάμενοι δίσκοι. Άμα το πάμε πιο πίσω, η πρώτη εμφάνιση UFO είναι τα βιμάνα, στα οποία συνδέονται με σανσκριτικές θεότητες και που θεωρητικά στην πολιορκία της πόλης Τύρου ο Μέγας Αλέξανδρος τα αντιμετωπίζει, οι μεταλλικές υπτάμενες ασπίδες. Και για να πάμε και πιο πίσω, γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος είναι στο 330-320 π.Χ., είναι η περίφημη μάχη του Μαραθώνα, στην οποία μάχη του Μαραθώνα, εκτός από τα με τον Εχετλέο και αυτά και τα λοιπά, υπάρχει και η καταγραφή της εμφάνισης των θεών, εδώ έχει μεγάλη σημασία, της εμφάνισης των θεών στα σύννεφα, οι οποίοι υποστηρίζαν τους Έλληνες εναντίον των Περσών. Και για να το πούμε έτσι πιο juicy, αλλά αυτό είναι τροφή για μια άλλη εκπομπή, είναι η πρώτη φορά που αρχαίοι αστροναύτες διαφορετικών φυλών τσακώνονται σε μία μάχη, διότι διαβάζοντας, και αυτό είναι φοβερό, βιβλία τα οποία πηγάζουν από Περσία, Τουρκία, Αραβία γενικώς, που αναφέρουν τη μάχη του Μαραθώνα, εκφράζουν ότι θεότητες ή ιδιότητες ή όργανα ή οργανισμοί οι οποίοι πηγάζουν από τον ζωροαστρισμό προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους Πέρσες, αλλά κατατροπώθηκαν. Άρα με ένα μυαλό, ας πούμε, να το πούμε και τώρα και εδώ πέρα, έτσι για να γελάσουμε λίγο, insane, θα έλεγα είμαι φιλοπερίεργος. Δεν είναι κάτι το οποίο παίρνω ναρκωτικά, ας πούμε, και σε όλα αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια φυλή των Grey και μια φυλή κάποιων άλλων, οι οποίοι τσακώνονται και κερδίζει η φυλή των Grey, ας πούμε, τελικά, ή μάλλον η φυλή των Ερπετόμορφων. Για να το συνδέσω με την περίφημη εκπομπή που είχαμε κάνει για τη μάχη μεταξύ Ερπετόμορφων, Grey και οτιδήποτε άλλο. Άρα, η πρώτη εμφάνιση, η οποία, δεν μιλάω τώρα για τις εκατοντάδες εμφανίσεις υπτάμενων, γνώσεις αυτών των υπτάμενων αντικειμένων σε διάφορους πίνακες, 1500, 1400, σε νομίσματα, σε από εδώ, από εκεί, τα λοιπά. Η πρώτη εμφάνιση, επίσημη και που αρχίζει το αέρα, η εποχή των UFO, είναι με το περιστατικό του Roswell, όπου βγαίνουν στην αρχή και λένε πτάμενοι δίσκοι και μετά το λένε ότι είναι μετεωρολογικά μπαλόνια από την Ιαπωνία, τα οποία τα πετάνε και τα καταρρίψαμε. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Στις αρχές της χρονιάς το 2023 καταρρίφτηκαν μπαλόνια με εξελιγμένη τεχνολογία, εξελιγμένες τεχνολογίες αεροπλάνα από τις ΗΠΑ και από τον Καναδά και όχι μόνο, τα οποία υποτίθεται ότι ερχόντουσαν από την Κίνα. Δεν θέλω να φανώ μάντης κακών και να εμφανιστώ σαν μάντης κακών, αλλά μου κολλάει πολύ και ίσως είναι ένα κόλλημα του Matrix, ότι η γεννησιουργός αιτία των UFO της τότε εποχής είναι το Roswell και λένε ότι είναι μπαλόνια. Η γεννησιουργός αιτία που ξεκινάει η NASA να λέει διάφορα πράγματα είναι το 2023, όπου πάλι είναι με μπαλόνια και οτιδήποτε άλλο, και αμέσως το μπουκώσαμε από το μπουκί της Ιαπωνίας. Ο ψυχρός πόλεμος έκανε ένα κακό στους αναζητητές περίεργων αντικειμένων, και εγώ είμαι κάθετα αντίθετος με την ορολογία UAP, δηλαδή Unidentified Anomalous Phenomena, μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα, διότι η ύπαρξη έστω ενός εξωγήινου, ενός observer, μιας σφαίρας, μιας το ένα, μία τ' άλλο, τα λοιπά, δεν είναι ανομαλία. Ή μάλλον καθίσταται ανομαλία εφόσον θα κατατροπώσει, είναι δυνατόν, και τις θρησκείες, αν οι θρησκείες καταπέσουν, αν όλοι
Όλοι οι θρησκευτικοί αρχηγοί θεωρηθούν ότι είναι αρχαίοι αστροναύτες. Κάτι τέτοιο λέει στο βιβλίο του Έρικ Φον Ντάνικεν εδώ και 53 χρόνια, από το 70 δεν κάνω δώσα και δει, 72, 51 χρόνια. Το οποίο η μη ύπαρξη θεοτήτων θα προκαλέσει ένα παγκόσμιο χάος, θα υπάρχουν φονταμενταλιστές, θα υπάρχουν ζηλωτές και θα φτάσουμε σε θρησκευτικούς πολέμους που είναι οι χειρότεροι πόλεμοι που έχουν γίνει ποτέ. Παρεμπιπτόντως και το 1940-1945, μάλλον 39-45, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είναι θρησκευτικός πόλεμος. Όσο και ας φαίνεται περίεργο, δεν είναι για να ανέβει πάνω η νέα τάξη πραγμάτων εντός αγωγικών παύλα Αριανός, το Τρίτο Ράιχ, αλλά είναι μια τελετουργική εκαθάριση των Σεφαραδάτ Εβραίων από τους Εσκενάζι. Δηλαδή των Σεφαραδάτ είναι οι Ισπανοί, Εσκενάζι είναι της Κεντρικής Ευρώπης, όσοι ήταν Εβραίοι-Ισπανοί κλαδεύτηκαν. Νομίζω ότι και ένας μάλιστα από τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου, γιατί όλοι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου δεν είναι Έλληνες, ήταν Ισπανοεβραίος και νομίζω πρέπει να ήταν ο Θεοδόσιος, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, δεν θυμάμαι τα λοιπά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι το οποίο, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε συνεχιστές του Βυζαντίου, διότι το Βυζαντίο και τις δύο περιόδους καταλήξεώς του, γιατί είναι δύο περίοδοι κατάληξης, η μία είναι το 1204 με την πρώτη πτώση της Κωνσταντινούπολης που είναι πάνω η Κομνηνή. Η δεύτερη είναι η Κωνσταντίνοι Παλαιολόγοι, οι οποίοι είναι Έλληνες και δύο στην καταγωγή. Το γεγονός ότι η μήτρα που γέννησε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο είναι δραγόνε από την περιοχή της Σερβίας, δεν σημαίνει τίποτα, γιατί συνήθως οι δραγόνοι την έδρα τους την είχαν πρώτα στην Κωνσταντινούπολη και μετά πηγαίναν σε διάφορες περιοχές, άρα είναι Έλληνες. Επανερχόμαστε τώρα σε αυτό το κομμάτι. Το 1947 εμφανίστηκε το Ρόσβελ, το οποίο το Ρόσβελ, η παραφιλολογία, γιατί τα κρύψαν αμέσως και γιατί δεν δείχνουν στοιχεία, και αυτό είναι κάτι σημαντικό και θέλω να απαντήσω σε κάποιους που λένε ο Άγιος πώς το λένε, Προκόπιος, ποιος είναι αυτό τα λοιπά, λέει ότι ήταν δαιμόνια και τέτοια πράγματα και αυτά και οτιδήποτε άλλο. Αφήστε τα του Θεού του Θεού, τα των ανθρώπων των ανθρώπων. Έτσι, λοιπόν, διότι αν πράγματι δεν υπήρχαν και κάποιοι μάλιστα με ύφος χιλίων καρδιναλίων λένε δεν υπάρχει τίποτα, τότε γιατί όλα τα αρχεία για τα UFO κρατιούνται 99 χρόνια, 105 χρόνια, 107 χρόνια, ας πούμε, κλεισμένα και τέτοια πράγματα. Το Roswell είναι κλεισμένο μέχρι το 2047, έχουμε 2023. Επειδή ευελπιστώ να ζήσω πολύ, δεν νομίζω ότι θα τα προλάβω ανοιχτά, νομίζω ότι κάποια στιγμή το 2045, δύο χρόνια πριν, θα τα επεκτείνουν για άλλα 100 χρόνια και βλέπουμε και βλέπουμε. Και εδώ δεν ισχύει αυτό, ποιος είναι ο λόγος, ότι πρέπει να έχουν πεθάνει όλοι όσοι έχουν εμπλακεί με το συγκεκριμένο γεγονός, οπότε θεωρητικά είναι αν ήταν και 18 χρονών και 99, 117, αλλά θα το πάνε περισσότερο γιατί είναι η παγκόσμια ιστορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η δολοφονία του Καποδίστρια, η οποία έγινε το 1831, θεωρητικά πρέπει το 2031, σε 8 χρόνια από σήμερα, η Αγγλία να αποκαλύψει τα στοιχεία που έχει στα αρχεία της. Φρονώ θα το επεκτείνουν για άλλα 100 χρόνια και βλέπουμε. Ή ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια άγνωστη αεροπορική τραγωδία που παραλίγο να φάνε το Γρίβα, αυτό που θέλει να δείξει το Μακάριο, το 1968 αν δεν κάνω λάθος, μια πτήση ενός Comet των Βρετανικών αερογραμμών προς την Κύπρο, η οποία εξεράγει βόμβα και έπεσε μεταξύ Κύπρου και Καστελόριζου τα λοιπά, η οποία έχουν επεκτείνει τα αρχεία μέχρι το 2068. Και βλέπουμε. Επανερχόμαστε. Επειδή κάποιοι λέτε ότι δεν έχουμε στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία, τα έχουν περισυλλέξει υπηρεσίες και τα κρατάνε για 100 χρόνια και οτιδήποτε άλλο. Αυτά που είναι για 50 χρόνια ήδη έχουν βγει και βγαίνουν χιλιάδες και παρόλο που βγαίνουν είναι με το κλασικό μαύρο μαρκαδόρο, λείπουν τα ονόματα και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, λένε ότι δεν υπάρχουν περιστατικά. Και λένε ότι απέδειξε ότι υπάρχει εξωγήινος, κοίταξε με ένα τηλεσκόπιο, οτιδήποτε άλλο. Εγώ νομίζω ότι τα ταξίδια αυτά μεταξύ των πλανητών και όλων αυτών των αστέρων, προσωπική μου άποψη είναι, θα γίνουν μέσω της θεωρίας σκουλικότρυπας, χρόνο σκουλικότρυπα, η οποία μπορεί να υπερκεράσει και τις ζώνες Βανάλεν,
οι οποίες είναι τα ελληνικά τελωνία και όχι τελώνια, σε ένα λόγο το οποίο το έκανε στην έδρα του ΟΗΕ ο Χρουτσόφ, το οποίο κάποιοι το αφισβητούν, αλλά υπάρχει, πώς το λένε, καταγεγραμμένο. Και όχι μόνο αυτό, αυτό είναι ένα περίεργο, είναι ένας χωροχρόνος η έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διότι και ο Μακάριος πήγε εκεί πέρα μέσα και κάλεσε τους Τούρκους να βοηθήσουν εναντίον των Ελλήνων, και υπάρχει και ηχογραφημένο και βίντεο, αλλά όλοι το αφισβητούν. Είναι φοβερό δηλαδή, έτσι λοιπόν. Ότι η Χούντα των Αθηνών μου έκανε Χούντα και ότι εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή Αγγλία και Τουρκία, βοηθήστε να του διώξω τους Έλληνες. Και αυτό είναι ένα UFO, Unidentified Freaky Object, έτσι. Πώς λένε, Freak Object. Πώς είναι ο Νιγηριανός από την Αθήνα, ο Αθηναίος από την Νιγηρία, ο Greek Freak. Είναι Cyprus Freak αυτό. Λοιπόν, ακούω και κάτι μπαρελότα τα λοιπά, δεν ξέρω τι γίνεται, τι πανηγυρίζουνε, κάποιος γάμος, τίποτα τέτοια. Οπότε αυτό που έχω να πω είναι ότι κάποια στιγμή αρχίζουν και γίνονται διάφορα περιστατικά σε όλο τον κόσμο. Είναι λογικός, πώς να το πω, απόλυτα εξασφαλισμένο ότι όποιος έρθει σε αυτό το πλανήτη κάποια στιγμή θα επισκεφτεί και τον εγκύτερο χώρο της Ελλάδας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει στην Ελλάδα. Και ενώ υπάρχουν πολλές αναφορές, όπως σας είπα, με τις μάχες και οτιδήποτε άλλο, υπάρχει ένα περιστατικό που είναι το περιστατικό της Αταλάντης, το οποίο, εντάξει, είμαστε ηλίθιοι, ας πούμε, σαν λαός, αφού βγάζουμε τόσα χρόνια τους ίδιους, αλλά εγώ επειδή έχω επισκεφτεί και το χώρο, και μάλιστα το χώρο αυτό, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ξέρω ότι είμαι εγώ κι άλλος ένας που το έχει επισκεφτεί από αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα UFO στην Ελλάδα. Και ευτυχώς και οι δύο είμαστε εν ζωή. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι στην Αταλάντη, επειδή έχω αρκετές φορές μιλήσει με ανθρώπους, είναι πολύ πιθανόν και άλλες οικογένειες είτε να έχουν εξαφανιστεί είτε να έχουν ακόμα αντικείμενα από αυτό που έπεσε στην Αταλάντη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μην βάζουμε τώρα, τα έχουμε εξηγήσει και στην πέμπτη διάσταση και ίσως έχουμε ευκαιρία να τα εξηγήσουμε λίγο περισσότερο, γιατί πλησιάζει τώρα, μέσα στο Σεπτέμβριο ήταν, το Σεπτέμβριο του 1991, πριν από 32 χρόνια είναι το περιστατικό. Λοιπόν, οπότε κάποια στιγμή υπάρχει εκπομπή στο συνδρομητικό μέρος του καναλιού, ήταν προσβάσιμη σε όλους, την έχω πάει στο συνδρομητικό. Δεν κάνω το κανάλι μου συνδρομητικό επειδή είδα κάτι τέτοιες βλακίες. Προφανώς κάποιοι που επειδή θαμπώνονται, επειδή ανεβαίνει το κανάλι, κάποιοι σας λένε ψέματα. Δεν κάνω. Αυτή είναι προσβάσιμη σε όλους. Αυτή είναι η 205 εκπομπή, πώς το λένε, μέσα στη χρονιά. 205 εννοείται μόνο από την Ενωπαία. Δεν βάζουμε πέμπτη διάσταση, το ένα το άλλο τα λοιπά. Οπότε δεν κάνω. Φίλες και φίλοι, 205 είναι 206. Για εδώ λίγο. 205, ναι. Οπότε, τι συνδρομητικό. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε συνδρομητικό. Και αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι κάποια στιγμή, ανά καιρούς, ανακοίνωνε, όπως ο Ρίγκαν ανακοίνωσε τον πόλεμο των άστρων, ο οποίος του λέγανε μετά, ποια Ρωσία, αφού κοιτάς πάνω και κάτω και πάνω, δηλαδή έχεις πυράβλους, τους κοιτάς πάνω, έχεις ανεβάσει δορυφόρο πάνω, έρχεται σε συνεργασία με τον Elon Musk, η MDA, και του λέει πρόσεξε, αν βρεθείς σε περίπτωση που εμείς θέλουμε κάτι θα το στουκάρω. Ο Elon Musk μας το παίζει ρωσόφιλος τώρα, ότι βοήθησε τον Πούτιν, μην του επιτεθούν οι Ουκρανοί, άρα οι Αμερικανοί κτλ. Κτλ. Κάποια στιγμή υπάρχει ένα κονσπίραση το οποίο επικαιροποιείται. Υπάρχει μια συνάντηση μεταξύ Ρίγκαν και Γκορμπατσόφ, στην οποία αυτή η συνάντηση μάλιστα λέγεται ότι έγινε στη Μάλτα και ότι παρατηρητές, εξωγήινοι εντός εισαγωγικών, παρατηρούσαν και περνάγανε συνεχόμενα. Υπάρχει παρουσία, όπως παραδείγματος χάρη στην ορκομοσία του Ομπάμα, το σφαιρικό που περνάει έτσι. Και το φωνάζαμε όλοι, δεν είμαστε μόνοι. Για να το κάνουμε λίγο πιο juicy, πάντοτε μπορείς να πεις σε κάποιον ότι κοίταξε να δεις, ισχύει αυτό, δεν ισχύει αυτό. Όταν βγαίνει ο διευθυντής της NASA
Εγώ θα δεχτώ ότι η NASA, λέτε διάφορα εδώ πέρα μέσα, σατανάσα, NASA, αυτά τα λοιπά, ότι είναι οι Εβραίοι από εδώ και τα λοιπά. Τέλος πάντων, όταν φτάνει πλέον στο να μην κάνει έργα βιτρίνας και να ασχοληθεί με αυτό που είναι να κάνει, καλώς ή κακώς έχει την κορυφαία θέση. Διότι έχει κάνει ένα gathering των επιστημόνων από όλο τον κόσμο, όπως είναι το CERN στην Ελβετία, έτσι αντίστοιχα είναι η NASA, και αυτοί ασχολούνται και έχουν επικοινωνίες. Τη στιγμή που μιλάμε, είναι σε ενέργεια το SETI. Το SETI είναι το μοναδικό κομμάτι το οποίο ο καθένας από εσάς μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή του και να κάνει επεξεργασία των κάποιων σημάτων που λαμβάνουν στη Χιλή, στο αστεροσκοπείο της Χιλής κάτω, νομίζω είναι στην Αυστραλία και δεν θυμάμαι τώρα από αλλού, που λαμβάνουμε σήματα από όλο τον κόσμο, ραδιοσήματα τα λοιπά, τα οποία έρχονται από διάφορα αστέρια και οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο με μια καλή κάμερα, με ένα zoom ωραίο, με ένα τηλεσκόπιο να δεις και τους πλανήτες. Και υπάρχουν και κάποιοι βασικοί κανόνες, οι οποίοι στο βιντεάκι αυτό των 10-11 δευτερολέπτων που βάλα χθες, ξέρω τι είναι. Έχω λάβει 200-300, τώρα αυτές τις μέρες μόνο έχω βγάλει 200-300 βιντεάκια. Για να βάλω αυτό, επειδή εύκολα κάποιος είπε, δεν κουνιέται, παιδιά. Εντάξει, δεν υπήρχε τρίποδας, ήταν σταθερό το χέρι, δεν έχει τραυλισμό από ό,τι θυμάμαι ο φίλος ο Βασίλης, αλλά είναι το χρώμα, το οποίο είπε κάποιος drone. Το drone δεν φτάνει σε τόσο ψηλά, γιατί είναι αρκετά ψηλά, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ενδεικτικό. Εν πάση περιπτώσει, κανένας δεν μπορεί να το εξηγήσει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αγνώστης ταυτότητος υπτάμενο αντικείμενο. Μπορεί να είναι του Κώστα, του Γιώργου, του Χρήστου. Ένα drone, το πουλί του, να κάνει μπαμ μπαμ και να φτάσει και πέρα ψηλά. Αλλά είναι άτια. Δεν υπάρχει ανομαλία. Ποιος ορίζει την ανομαλία? Την ανομαλία την ορίζει ο κατασκευαστής. Και σε αυτή την περίπτωση εμείς οι κατασκευαστές δεν είμαστε σε αυτά τα πράγματα. Αλλά κάποιοι από εμάς έχουν την έγερση ότι εμείς είμαστε καλοί, δεν είμαστε. Και ότι σε όλο το σύμπαν δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο εμείς. Υπάρχει σταθερά του Ενρίκο Φερμή, η οποία βγάζει κάποιες καταστάσεις και λέει τόσοι υπάρχουν και τόσοι δεν υπάρχουν, πλανήτες από εδώ από εκεί, UFO, υπάρχει ζωή. Λες εσύ, α, ωραία, υπάρχει ζωή. Και μετά λες, είναι αυτοί ικανοί να έρθουν να μας δούνε? Πιανόμαστε από εμάς, από τις δυνατότητες τις δικές μας, οι οποίες το 1960 λέγαμε το 2000 θα πετάνε τα διαστημόπλια μέσα στις πόλεις, και το 2023 πηγαίνουμε στους κινηματογράφους να δούμε την Barbie, ντυνόμαστε όλοι σαν την Barbie και έχουμε για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι το κλασικό αστείο. Εντάξει, όταν σηκώνει κάποια σοβαρή είδηση, α, κάντε εδώ το αστείο στα άρθρα από κάτω, όχι γιατί μένουν έτσι, λοιπόν. Εντάξει, το λέτε UFO, αγνώστης ταυτότητος, Έλληνας πολιτικός, ΑΤΑΦ, ΑΤΕΠ, έτσι. Λοιπόν, κατά καιρούς επικαιροποιούντουσαν τα πράγματα για το Star Wars, ένα χαρακτηριστικό τζούσι, ο George Lucas, ο Έλληνας στην καταγωγή George Lucas που έχει φτιάξει το Star Wars, είχε κάνει μήνυση στον Ρίγκαν, η οποία προφανώς πήγε γεια σου, αρχείο, ότι του είχε κλέψει και τον όρο, το Star Wars. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Ρίγκαν το ανέφερε, Star Wars, δηλαδή ότι θα φτάσουν τόσο ψηλά τους πυράβλους, που και από πάνω μας το φέρετε, εμείς θα καταφέρουμε να σας το καταρρύψουμε. Ή έρχεται κάποιος και πάμε, και σταδιακά, μέσα από τα κονδύλια της NASA, πληρώνονται κάποιες ταινίες, οι οποίες ταινίες αυτές τις βλέπετε, τις μασάμε τον μπροστινό, και από πίσω το, πως είναι το δολωματάκι, το καταπίνει στην κοιλιά. Τι είναι αυτές? Αυτές είναι στενές επαφές τρίτου τύπου, το ET, Independence Day, το ένα, το άλλο, τα λοιπά, πόλεμος των κόσμων και οτιδήποτε άλλο. Άρα όλα αυτά από κάτω υποχθένουν, μας βγάζουν το πρόγραμμα που είναι να γίνει, το Αρμαγέδον που πήγανε πάνω και βαράγανε τα πυρηνικά για να το αποτρέψουν και τέτοια πράγματα, και έχουμε διάφορες καταστάσεις. Πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολύ ήταν ενοχλητική. Οι μέθοδοι που υπήρχαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, που χρησιμοποιήθηκαν από τη CIA, τους Men in Black, που είναι ουσιαστικά
πώς το λένε, CIA, που εκεί υπάρχει ένα ολόκληρο κοσπίρα. Τα ραδιόφωνα που παίζουν χωρίς να ξέρουμε που παίζουν, οι τηλεφωνικές γραμμές που σηκώνει και σου απαντάει με τηλεφωνική γραμμή ενώ δεν υπάρχει πουθενά, οι άνθρωποι με τα μαύρα, οι Rangers που έρχονται στο Area 51 σε πιάνουν και εξαφανίζεσαι, πολλές εξαφανίσεις ερευνητών εξωγήνων κυρίως στην Αμερική. Δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχουν όλα και όλα δύο περιστατικά. Το ένα είναι, εν πάση περιπτώσει, η απώλεια ενός συγγενικού προσώπου, ενός ερευνητή, υποτίθηκε και αποδόθηκε, υποτίθεται και αποδόθηκε ότι είναι για εκβιασμό ή μάλλον ότι πήγε να φάνε τον ερευνητή αυτό, και ένας άλλος ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, δεν το επιβεβαιώνω, ότι κάποιος έχει εξαφανιστεί κάπου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος όμως ήταν πιο πολύ με σατανάδες και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαστε ένας λαός που είμαστε φιλοπερίεργοι, όπως είπα, όπως και εγώ, και κάνουμε ό,τι βλέπουμε. Τώρα μας κάψαν πάρα πολύ τα ντρόλ. Μας κάψανε, μας έκαψε ο Elon Musk. Όταν βλέπετε σειρά, έτσι, είναι Elon Musk, το τρενάκι που λέμε τα λοιπά. Κάθετο, όχι, είναι κάτι άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλοί γάμοι. Τώρα αυτό που ακούστηκε ήταν από εδώ παραπάνω, ξέρω εγώ, στην Αγία Γλυκυρία κάποιος παντρεύτηκε τα λοιπά και πετάξαν τα μπαμπούμ τα λοιπά, τα βαρελότα. Πετάει κάποιος τα φώτα. Υπήρξε παλιότερα άνθρωπος ο οποίος της προσκολήσεως είναι, δεν είναι τίποτα, έτσι, σε νυχτερινές ώρες κάνει κάτι εκπομπές, που έδειχνε τα φώτα πάνω στο πύργο Σκυλίτσης στον Πειραιά, τα οποία παίζανε από ένα συγκεκριμένο μαγαζί, χτυπάγαν πάνω στον ουρανό, σου λέει UFO. Εγώ δεν κάνω ποτέ πλάκα με αυτά τα πράγματα. Και αυτό που έβαλα ήταν κάτι που για μένα, ευρύτερη περιοχή Ξυλοκάστρου, Κορίνθου και όλα αυτά τα λοιπά, είναι ένα σημείο το οποίο είναι πέρασμα. Αλλά θα πω και κάτι άλλο κιόλας, που πάλι με φοβίζει, ότι φώτα τέτοιου στυλ ή σώματα τέτοιου στυλ είχαν αναφερθεί στον ελληνικό Αττικό ουρανό και λίγο πρωτού το σεισμό του Φεβρουαρίου του 1981 στις Αλκιονίδες νήσους. Και εκεί φαινόντουσαν τότε από τους ανθρώπους τότε, αλλά αυτά καταπίνονταν. Υπάρχουν αυτά τα περίεργα φώτα στο Μαρόκο, τα οποία σε πολλές σελίδες στο εξωτερικό λένε έρχονται. Και μάλιστα ότι είναι έκκληση ενέργειας από κάτι, σαν ένα μετρικό σκάφος, κάπου έρχονται. Υπάρχει μια περίεργη συγκυρία αυτή τη στιγμή που η NASA τρέχοντας, δηλαδή της έχει κοπεί η NASA, θέλει να μας πει κάτι για τα UFO, η οποία είναι οι καταστροφές στην Αυστραλία, οι καταστροφές στο Καναδά, ο σεισμός, ο μέγας σεισμός στο Μαρόκο, η καταστροφή στη Λιβύη και μεγάλες πυρκαγιές και μετά. Εμείς είμαστε η μοναδική χώρα που τα φάγαμε και τα δύο. Οι πυρκαγιές στην αρχή και οι πλημμύρες σε συγκεκριμένο σημείο στην Ελλάδα. Είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία παλιότερα στην αρχή λέγανε ότι δεν είναι, είναι βλακές αυτά που λες. Μετά λέγανε έλα να το βρούμε και στο τέλος λέγανε ναι, το είπαμε. Εμείς ποιος είναι ο Κασαμονίτης, αλλά ο Μπαρούφας, ο συνωμοσιολόγος. Και εντέχνως βάζουν και κάποιους της πλάκας, ας πούμε, καραγκιόζοντες να κάνουν δολοφονίες χαρακτήρα. Εντάσσεται στο πρώτο κομμάτι, ξέρεις, της υποβάθμισης, για να θεωρηθώ ότι είμαι, για παράδειγμα παίρνω εμένα, έτσι είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις, ότι λέω ότι είμαι φεδρός, οπότε τι λέω, Κασαμονίτης, βλακίες. Το είδατε αυτό και με τον Μεξικανό, ο οποίος ο Μεξικανός αυτός εμφανίστηκε μέσα στο Κογκρέσο του Μεξικού και έβγαλε αυτές τις μπομπονιέρες, τα κουτιά από τις μπομπονιέρες με τα αυτά πιο, εγώ είπα, επειδή με ρωτάτε και την άποψή μου, εκ προημίου δείχνουν ότι είναι κάτι γήινο. Και μάλιστα να πω και κάτι, ότι στο βιβλίο του «Μυστική Αθήνα», ο Ιωάννης Γιαννόπουλος, που έκανε τον μπαμ τότε από τις εκδόσεις Έσοπτρων, εμφάνιζε και τις τελχίνες. Οι τελχίνες είναι ένα σπάνιο σαλάχι, το οποίο αν του κόψεις τις δύο άκρες, τις δύο ουρές, τα λοιπά, εμφανίζεται ουσιαστικά σαν ένας άνθρωπος που περπατάει στα όρθια μέσα στο νερό. Και αυτοί τα παίρνουν, τα αποξεραίνουν, κόβουν τις άκρες και φαίνονται ότι είναι σαν περπατητή. Οπότε είναι ό,τι πλησιέστερο όμως στους ωανούς. Έτσι. Ωμέγα, αλφα, δύο νι, ωανούς. Ψάξτε, ωανοί μέσα στην Ανοπαία Τραπό. Οι οποίοι είναι οι άνθρωποι, μάλλον τα όντα, πάνω στα οποία βασίστηκε και ο Ζακ Ιβ Κουστό, βρίσκοντας προφανώς κάποια στοιχεία, για να κάνει τις μπουκάλες της κατάδυσης. Λοιπόν, επανερχόμαστε τώρα αυτό με το Μεξικό. Εγώ είπα τι πρέπει να γίνει και χαριτολογώντας θα πω ότι ο Χωαμέ είπε
Τα αυτονόητα. Όποια υπηρεσία θέλει στον κόσμο να τα ψάξει, DNA, οτιδήποτε άλλο τα λοιπά, για να βρούμε τι γίνεται. Αυτό, ξέρετε τι γίνεται, αυτό είναι μπαμ η κούστη στον αέρα και ο γιατρός πήγε 2 μέτρα παραπέρα. Στην πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, αυτό θα περάσουν πολλά χρόνια και πάντοτε θα είναι το αμφισβητούμενο. 3 χρόνια περάσαν από τότε που αυτός ο πιλότος, τότε που είχα εμφανιστεί και στις εκπομπές, υπάρχει η εκπομπή μέσα στο. Ελεύθερος σκοπευτής λέγεται η εκπομπή. Ψάξτε, μπείτε στο κανάλι μου και γράψτε Ελεύθερος σκοπευτής. Θα τη βρείτε έτσι που μιλάω και φαίνεται λίγο και η προσπάθεια, η αγωνιώδης προσπάθεια να με σταματήσω να μην μιλήσω. Όπου υπάρχουν αυτά τα βίντεο τα οποία τα δείξαν τότε στο Κογκρέσο και τον είχαν θεωρήσει τότε τον τυπά το πιλότο ότι ήταν γεια σου. Αλλά 3 χρόνια μετά εμφανίστηκε στο Κογκρέσο. Και γενικώς όλα τα κογκρέσα του κόσμου και όλες οι υπηρεσίες και η Μεγάλη Βρετανία το ίδιο κάνει και η Αμερική το ίδιο κάνει, αρχίζουν και συστήνουν υπηρεσίες για να ψάξουν τα UFO. Είναι το 44ο λεπτό της εκπομπής. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι σας λένε ψέματα. Ότι αυτές τις επιτροπές τις έχουν από το 1947. Δεν είναι έτσι τυχαίο ότι όταν έγινε το περιστατικό της Αταλάντης ήρθε η Περσέας, η γαλλική μονάδα, η οποία εμφανίζεται και στον Godzilla. Αυτή είναι πραγματική. Είναι, δηλαδή που λένε αληθοφάνεια, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Αυτή η ομάδα που ήταν ο Ρενό, υποτίθεται ο διοικητής, είναι πραγματική. Και πηγαίνει σε όλο τον κόσμο, ό,τι και αν τύχει. Καταστροφές, τεράστιο φίδι, σπάνιο είδος, κρυπτοζωολογία, οτιδήποτε άλλο. Έχουν πάρα πολύ. Έτσι και εμφανίστηκαν στην Αταλάντη και πήραν την οικογένεια. Λοιπόν, τώρα, επειδή κάποιοι το πιάνουν θρησκευτικά, είπε έτσι ο Άγιος Πανφούτιος, υπάρχει έτσι. Άρα δεν υπάρχει. Κάποιοι το πιάνουν επειδή είπε κάποιος την κοινή γνώμη, μην τον πουν μαλάκα τον άλλον. Ο Χριστός πιστεύει στα UFO, μαλάκας, μην νομίζεις, τα λοιπά. Καλό παιδί, εντάξει, μια χαρά στην παρέα, αλλά μεγάλος μαλάκας, τα λοιπά. Και κάποιοι, επειδή τους το είπαν έτσι οι γονείς τους που είχαν πέσει σε λούπες τις προηγούμενες χρονιές, σου λέει ότι πει το κράτος. Το κράτος είμαι εγώ, σου λέει και δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει τους τελευταίους, μάλλον τα τελευταία 3-4 χρόνια, είναι ότι έχουν αρχίσει και έχουν επικοινωνία, γιατί επικοινωνία δεν μπορώ να κάνω εγώ, δεν έχω κάτι ας πούμε στο σπίτι που να δέχομαι ένα σήμα και να το σπάω, ότι έχουμε αρχίσει και έχουμε επικοινωνία με κάτι που είναι απ' έξω. Και ακόμα πιο σκληρό είναι το γεγονός ότι αυτά που υπόθηκαν στις επικοινωνίες δείχνουν ότι υπάρχει μία εχθρική στάση αυτών προς εμάς. Η ζέση που δίνει τώρα η NASA, φτιάξτε τις επιτροπές, κάντε ράν τα λοιπά, μας δείχνει ότι ακόμα έχουμε χρόνο. Αρκετό. Όχι 1 χρόνο, 2 χρόνια, αρκετό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η έμπροστο φυλακή αυτών των εντός παραθέσεων επισκεφτών δεν έχει έρθει ή ακόμα σπουδαιότερο δεν ζει ανάμεσά μας. Όχι ερπετόμορφη, άλλες μορφές. Ανθρωπόμορφη. Αυτό ότι το ένα κομμάτι της NASA που είναι επιστημονικό διαλέγει 16, δεν τους λέω, η NASA τους έλεγε έτσι, γιατί είδα τα βιογραφικά της Επιτροπής, 16 μπαρουφολόγους, συνωμοσιολόγους, ουφολόγους, πώς προσπάθησε να κάνει τη δολοφονία χαρακτήρα εναντίον μου το Χέλεν Χόαξ, λέγοντάς με ο αυτοπροσδιοριζόμενος ουφολόγος, τιμή μου και καμάρι μου. Αυτούς τώρα τους αξιοποιεί, χαριτολογώντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας ερευνητής από την Ελλάδα, όχι εγώ, οποιοδήποτε, όσοι έχουν μείνει με τα UFO, ίσως είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής που δεν αποκαλούν και ανακαλύπτουν το όνομά του ούτε το μισθό του. Και για το όνομά του, εντάξει, θα ήταν σημαντικό, το μισθό του τι μας νοιάζει εμάς και γιατί θα πρέπει να πληρώσει περισσότερα κάποιον που υποτίθεται ψάχνει αυτά που συνήθως όταν κάνεις ένα τσικιτσόκι, ένα μπάφωνο κτλ. Βλέπεις. Θα μπορούσε να ήταν ο David Icke ο πρόεδρος της Επιτροπής ή ο Eric von Däniken, έτσι λέω για παράδειγμα, ή ο Τσούκαλος. Αυτός που με τα μαλλιά που επικοινωνεί. Αλλά το θέμα ήταν το εξής. Εγώ θα ήθελα να ήταν ο Σωκράτης Εκατερινίδης ή ο Μάκης Οποδότας. Αυτό που έχει σημασία είναι
ότι τα πράγματα πλέον προσπαθούν να μπουν σε ένα επιστημονικό όρο, σε επιστημονικό δρόμο. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία στην 36σελίδη επιτροπή, αναφορά της Επιτροπής, της NASA, πέρα από το γεγονός που εξηγεί γιατί λέει, τα λέμε UAP, γιατί το UFO είναι αρνητικό, είναι ότι θα φτιαχτούν ειδικές εφαρμογές, πώς είναι αυτά που λέει ψηφίστε από το κινητό κτλ. Ούτως ώστε ο κόσμος να μας στέλνει, αποστέλνει απευθείας αυτά που βλέπει με φωτογραφίες και με τα λοιπά, ξεπερνώντας το μανδύα της γελιοποίησης. Δηλαδή, δεν μπορώ να βγάλω στη φόρα τι έχω δει, αλλά σε μια απρόσωπη εφαρμογή που παίρνει τα στοιχεία μου, γράφω και πηγαίνει στην NASA και εγώ δεν είμαι μπαρουφολόγος, και λέει 100.000 άτομα λέει το χρόνο, και 100.000 άτομα μπορεί να είναι μόνο στην Ελλάδα αυτοί που δηλώνουν UFO. Αν φανταστείτε ότι μάλιστα χαρτολογώντας και το 41% ψήφισε και το UFO, είμαστε πολύ περισσότερο. Αυτό όμως που αλλάζει, αλλάζει το σταθερό καθεστώς, το status quo. Διότι πλέον κανένας από αυτούς τους επιστήμονες δεν μπορεί να γυρίσει και να σου πει λες για UFO, είσαι μπαρουφολόγος. Και να δείτε που ξαφνικά θα κολλήσουν πολλά. Θα κολλήσουν τα UFO. Θα κολλήσει η κρυπτοζωολογία που έχει ίσως συνδυασμό με τα UFO. Θα κυλήσει και θα κολλήσει η κούφια γη, γι' αυτό αναφέρθηκα στην αρχή με τον Beard. Γιατί μπορεί κάποιοι να είναι εσωγήινοι, όπως ο πόλεμος στον κόσμο που περιμέναν χιλιάδες χρόνια στο υπόγεια και βγήκαν έξω. Θα κολλήσει. Γιατί ο κόσμος θα αρχίσει να αναρωτιέται γιατί κάνατε τότε αυτά τα σύνδεση του 65 και του 66 που λένε αυτά τα πράγματα τώρα. Και όποιος έβγαινε τότε και έλεγε ότι κοίταξε να δεις, αυτά είναι εντέχνος η ιστορία, το λέγατε βλάκα. Και ξαφνικά θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι είχαν τεθεί στο παρασκήνιο και ξεκινήσατε την επανάσταση χωρίς εμένα. Εγώ αυτά θα συνέχιζα να τα λέω, είτε η NASA έβγαινε κατηγορηματικά και έλεγε δεν υπάρχει ή οτιδήποτε άλλο. Βγαίνουμε πάνω στην επιφάνεια και λέμε το περίφημο I hate I told you so. But I told you so. Παρόλο που κάποιοι μου έχουν πει ότι λατρεύεις το Lovecraft και ο Lovecraft έπαιρνε όπιο και μορφίνη και τα έγραφε κτλ. Εγώ χρησιμοποιώ και τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και στις αρχαίες επιγραφές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σκοτ που έφτιαξε τον Προμηθέα στην αρχή της επεξήγησης ότι υπάρχει κάποιος που μας έφερε εδώ πέρα την αρχή στον πλανήτη αυτό, το Βαλιτσάκι, είναι αυτός που εμφανίζεται σε όλες τις ιερογλυφικές. Συνήθως, πώς θα λένε, ερπετόμορφος τα λοιπά, με φτερά και τέτοια πράγματα, και το βαλιτσάκι και το ρολογάκι, το φανταστικό. Όσοι είδατε, γιατί έχει περάσει τώρα και ο χρόνος, το Indiana Jones, ακόμα και το ρολόι το Hamilton που είχε υποτίθεται ο Indiana Jones, που δεν το δείχνει πουθενά μέσα στην ταινία, κάποια στιγμή συνδέεται κάπου στην ταινία και το ρολόι με κάτι που βρίσκεται εκεί πέρα μέσα. Δεν μην πω τίποτα περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ένας αρχαίος Έλληνας να φοράει ρολόι. Αν και σας έχω εξηγήσει ότι η ώρα για την αρχαία Ελλάδα είναι κάπως διαφορετικό. Λοιπόν, τώρα, η NASA θα πάρει όλα αυτά τα στοιχεία και θα φτιάξει περιοχές. Και η NASA θα κάνει ένα καινούριο πλέγμα, το οποίο το πλέγμα σιγά σιγά θα μας απελευθερώνει πληροφορίες και τότε θα είναι η χαρά του πανηγυριού. Διότι εμείς τα έχουμε πει εδώ και καιρό, εσείς τα έχετε μάθει εδώ και καιρό. Έχει προειδοποιηθεί η NASA, πέρα από αυτές τις επικοινωνίες που λένε ότι έχει μπουκωθεί και δεν στέλνετε πολλά δεδομένα από το SETI και μάλλον πιάσα μια επικοινωνία και μιλήσαμε κάπου και σου λέει περιμένετε ερχόμαστε. Έχει ενημερωθεί η NASA και γενικότερα ο πλανήτης και η παγκόσμια υπερκυβέρνηση ότι υπάρχουν, γιατί υπήρχαν και κάποιοι που μας δώσαν κάποια τεχνολογία, θα τα ακούσετε στην αυριανή συνδρομητική, η οποία μας έφερε από τη λίθινη εποχή στην πραγματική εποχή που έχουμε τώρα και ακόμα είμαστε πίσω. Εγώ νομίζω πως ναι. Και το ντοκιμαντέρ Ερυθρός Κότσιφας, το οποίο σας έχω πει που μπορείτε να το βρείτε, πραγματικά γράψτε στο YouTube Ερυθρός Κότσιφας, ΕΡΤ, έτσι. Πραγματικά μας αφήνει άλλαλος. Και πράγματι ταιριάζουν και ότι 50 χρόνια μην πατήσετε εδώ πέρα μέσα γιατί κάνουμε κάτι και τώρα πηγαίνει η Ινδία, κατάφερε και προσγειώθηκε εκεί που η Ρωσία απέτυχε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Χαλάσαμε τις
διρεκτίβες, τα χρόνια, τα συμβόλαια, όχι έτσι από εδώ από εκεί τρυπά, προσέξτε αυτά. Ελάτε όμως να δούμε για κάτι άλλο. Θυμάστε κάποια στιγμή που σας έλεγα στο playlist η εξαφάνιση του ερευνητή ότι ό,τι βγάλανε και ό,τι ήταν διαστάσεις από την πόρτα, από το κτίριο του Ερυθρού Κότσοβα στη Σελήνη είναι πανομοιότυπο με αυτό που υπάρχει στην εξαφάνιση του ερευνητή και εξαφανίστηκε από τη σπηλιά του Νταβέλη. Είναι προφανές όταν εδώ και χρόνια σας λέω ότι ξέρω πολύ περισσότερα από όσα λέω και λέω πολύ λιγότερα από όσα πρέπει, ότι κάποια στοιχεία από την εξαφάνιση του ερευνητή δεν τα έχω πει. Εν αφορμή όλο αυτό το γεγονότον με τα UFO και την NASA κτλ. Είχα μια πολύ σύντομη επικοινωνία. Δόξα τω Θεώ, είναι καλά στην υγεία του κύριο Σπύρος, ο οποίος μου επικαιροποίησε κάτι που έχω στις σημειώσεις μου και αναγκάστηκα να ανατρέξω σε αυτές για να δω τι είχε πει, και πράγματι είναι το γεγονός ότι ο αδερφός του που εξαφανίστηκε, που έχουν πει που μπορεί να είναι κτλ., σε μία από τις κατόψεις που έκανε στην σπηλιά του Νταβέλη προτού τον εξαφανίσουν, έχει δηλώσει στο Σπύρο, γιατί δεν υπάρχουν και τα σημειώματά του αυτά κτλ., ότι είδε κάτι να περνάει πάνω από την ευρύτερη περιοχή της σπηλιάς του Νταβέλη, να φωτίζει την είσοδο. Αυτό που μένει να... θα επανέλθει ο κύριος Σπύρος, κάτι θυμάται αλλά θα θέλει να το τσεκάρει γιατί κάτι είχε γράψει και αυτός, είναι εάν έχει γίνει όταν ξεκινάνε οι εργασίες για τα βέλη, λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά, ή τη στιγμή που βγαίνει το αντικείμενο από τη σπηλιά του Νταβέλη. Διότι, όπως έχουν πει, αυτό που έχει βγει από τη σπηλιά του Νταβέλη είναι μάλλον ένα σύγχρονο med bed, το οποίο αυτό εμφανίζεται σε οτιδήποτε γυρνάνε για μεταφορές, ακόμα και στον κυνηγό, ας πούμε, med bed. Λέω ένα παράδειγμα. Το οποίο εκμεταλλεύεται τις κουλικότρυπες και έρχεται. Το οποίο ο κυνηγός, μακάρι είναι επιστημονική φαντασία, αλλά μακάρι να παραμείνει επιστημονική φαντασία, γιατί πλέον θα είμαστε θυράματα για κάποιον που θα έρθει εδώ πέρα μέσα να σκοτώνει αβέρτα κοβέρτα. Και ότι άμα την έκκληση αυτής της στήλης λέιζερ, ας το πούμε έτσι, η ευρύτερη περιοχή φωτίστηκε, έγινε μια εκπομπή του λέιζερ μέσα στη σπηλιά του Νταβέλη, αλλά η ευρύτερη περιοχή που είναι ακατοίκητη φωτίστηκε για ένα χρονικό διάστημα 10-15 λεπτά, αλλά προσπαθεί να δει ημερομηνία, γιατί εγώ ο μόνος τρόπος που μπορώ να κάνω είναι να ανατρέξω σε εφημερίδες να δω αν υπήρξαν ότι περίεργα φώτα και οπουδήποτε τέτοιο. Στο περιστατικό της Ανταλάτης υπήρχαν περίεργα φώτα. Εγώ το βάζω με το μυαλό μου ότι μπορεί να είναι ακόμα και αποστολή νέων ρυθμίσεων στο Med 5 και πέρα από τα θαμμένο πόσες χιλιάδες χρόνια, το έχουν πει αυτά στην εκπομπή, και δείτε το μετά, δεν έχει και ούτως άλλως κάτι τηλεόραση, πιάστε 5 εκπομπές, είναι 5 ώρες ευκαιρία και χαρά, και ότι μάλλον μπήκαν καινούριες ρυθμίσεις. Στο υποθετικό να υπάρχουν εκατοντάδες απολυθώματα ή απομινάρια της έλευσης αυτών που ήρθαν να μας κάνουν το rejuvenate, την επανασύνταξη, ας πούμε, εγώ λέω ότι μάλλον η NASA κάτι έπιασε, το οποίο ξεπέρασε και τα τηλεσκόπια και το ένα και το άλλο τα λοιπά. Γι' αυτό σου λέει, έλα να βάλουμε τον κόσμο σε ένα πλέγμα, να μας λέει πού για να τρέξουμε. Επειδή στην αρχή σας είπα λίγο για τα υπόγεια και είπα για την, πώς ήταν, για τη σπηλιά του Νταβέλη, το σύστημα των σπηλαίων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι συνδέεται. Και το ένα είναι πίσω ακριβώς από τους ταξιάρχες που είχαμε και τη θεία επιφύτηση και με το σταυρό κάποιος παπάς, υποτίθεται
διόρθωσε πολύ κόσμο. Άλλοι λένε ότι είναι το έδαφος που έχει ιονιστεί από κάτι αντίστοιχο όπως πηγαίνει τα βέλη από τους εξωγήινους, το WAP κτλ. Και τώρα το σημαντικότερο πράγμα από όλα, το οποίο έχω αναφερθεί ελάχιστες φορές, γιατί είναι ένα κλεισάκι που είναι πολύ ωραίο, είναι ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε το δίκτυο των σπηλιών, των σπηλαίων, που είναι ακριβώς κάτω από το κλεισάκι της Αγίας Σοφίας, εδώ Διονυσίου Αεροπαγίτου, το οποίο η έξοδος του είναι σαν αρχαίος ελληνικός ναός. Μέσα είναι ένα κλασικός τυπικός ναός, έχει πέτρα στο βάθος και από κάτω είναι το σπήλαιο. Στο οποίο, μάλλον για το οποίο, υπάρχει μια αναφορά και στα ίσως αληθινά, ίσως μυθιστορηματικά έργα του Ιωάννη Γιαννόπουλου, ότι από εκεί βγήκαν και τα καλικατζαράκια. Όταν αναφέρεται για κάτω από το ναό του Αγίου Φιλίππου στο μοναστηράκι, το οποίο τρέξανε τα λοιπά, βρήκε την ασπίδα και είναι τα καλικατζαράκια. Ο Καμπούρολου αναφέρει ότι στην ευρύτερη περιοχή του Φιλοπάπου, που είναι ουσιαστικά μπροστά από το Φιλοπάπου, είναι το εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας, υπάρχουν καταγραφές για βεζεβούλια και τίποτα τέτοιο. Καθίστε να δείτε μήπως στον πόλεμο των κόσμων να είναι πραγματικό και από εκεί να βγει τίποτα μέσα και να μας αλλάξει τα φώτα. Πάντως το σημαντικότερο πράγμα απ' όλα είναι ότι υπάρχει μια βιασύνη, έχουν τοποθετήσει νεύτη στον προκτό και τρέχουν πανικόβλητοι, και ότι πλέον το παρατηρώ ότι δεν υπάρχει ο χλεβασμός που υπήρχε στα ξένα, έτσι, γιατί εδώ πέρα μέσα υπάρχουν κι άλλες μάχες. Δεν υπάρχει ο χλεβασμός προς τους ανθρώπους που λένε κάτι. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα, τώρα παίζει στο Ντουμπάι, κυρίως στο TikTok, μια ακτίνα πέφτει σε ένα κτίριο και πιάνει φωτιά. Και κάτι στη Νότιο Αφρική που ίσως πιθανόν θα σας το πω Δευτέρα. Οπότε τα πράγματα ίσως είναι πιο σοβαρά από ό,τι νομίζουμε. Και πραγματικά αυτή είναι η αλήθεια, ότι κάτι έχει χτυπήσει καμπανάκι, κρουοκόνδωνα κινδύνου που λέμε τα λοιπά, και δεν είναι αθώα η NASA. Και ότι υπάρχει μια επαναενεργοποίηση του MDA, το οποίο κοστίζει 10 δισεκατομμύρια το χρόνο, άρα 30 επί 10 είναι 300 δισεκατομμύρια. Κάποιοι λένε μαζί με τα όπλα έχει φτάσει κοντά στο 1-3, 5-3 ήταν τότε είχαν πει, αλλά είναι οι τιμές του 1983 που έχουν πάει. Και μήπως δούμε στον καιρό μας μάχες όπως είναι η μάχη της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες, που στο καλό ήταν αυτά που βαράγαν τα αντιεροπορικά 2 ώρες και δεν βρήκαν τίποτα. Αυτά. Δεν υπάρχει συμπέρασμα. Είναι μια εκπομπή από τα παλιά με τα UFO. Νομίζω ότι έπεσε, πώς το λένε, λαδάκι στο καντιλάκι και θα άναψε τα λοιπά, και ότι θα έχουμε αρκετά. Εν αναμονή και της εκπομπής της Δευτέρας για όλους και της αυριανής εκπομπής για εσάς τους συνδρόμητες, να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή τύχη. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε ένα like. Αν είστε καινούριοι στο κανάλι, κάντε μια εγγραφή. Μάγκες και μάγκησες, έμπλεξε ο πλανήτης. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή τύχη. Ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.